πώς θα αποκτήσει 10.000 followers στο Instagram. Τώρα λοιπόν θα πάμε να δούμε και πώς απέκτησα και εγώ 35.000 followers σε 3 χρόνια. Τους πρώτους 10.000 τους απέκτησα σε 6 μήνες. Δεν μπορώ να σου ηγηθώ ότι θα πετύχεις και εσύ το ίδιο. Μπορώ να σου πω όμως ποια ήταν τα βήματά μου. Θα προσπαθήσω να καλύψω όσο περισσότερα γίνεται με σημαντικές λεπτομέρειες για το γιατί μας συμφέρει να έχουμε followers, τι σημαίνει με real και fake followers, πώς μετατρέπεις το δικό σου λογαριασμό σε κάτι κερδοφόρο στο Instagram και μετά κάποια βασικά tips για να ξέρεις πώς να αποκτήσεις εσύ. Λοιπόν, οι 10.000 followers, αν κάποιος σκέφτεται γιατί να έχω followers, γιατί να έχω followers, γιατί ακούω ότι πρέπει να έχω followers. Το να έχεις followers στο Instagram σημαίνει ότι έχεις τη δυνατότητα να σε ακούσει κάποιος, να δει κάποιος αυτό που έχεις να προωθήσεις, αυτό που έχεις να πεις, αυτό που έχεις να εκδηλώσεις. Γι' αυτό θέλεις τους followers. Αν απλά είναι να έχεις followers και να μην κάνεις τίποτα, τότε δεν χρειάζεσαι followers. Τότε πρέπει να κοιτάξεις να κάνεις κάτι άλλο, να βάλεις την προσοχή σου σε κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν είναι για αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν με social media, να ασχοληθούν με internet marketing, να προωθήσουν την επιχείρησή τους, το δικό τους το brand και να κυλήσουν χρήματα ή να κυλήσουν brand. Το οποίο φυσικά εντάξει, στο τέλος της ημέρας είναι να μετατραπεί σε χρήματα. Άρα λοιπόν θέλουμε followers. Από τους 35.000 followers που βλέπεις εδώ, τουλάχιστον οι 30.000 είναι real. Για τους άλλους 5.000 δεν μπορώ να πω. Είναι σίγουρα κανένα 2.000 από αυτούς είναι fake, άλλοι 3.000 πρέπει να είναι Indie και κάτι άλλο. Θα το δεις και σε λίγο στα analytics στο δικό μου τον λογαριασμό. Άρα πάμε να δούμε κάποια βασικά πράγματα. Εάν δεν το ξέρεις, για τους 10.000 followers αλλάζουν αρκετά πράγματα, αλλάζει η εικόνα, το πώς βλέπει κάποιος το account σου, γιατί από τον, αντί να είναι 10.000.000.000.000, γράφει 10K, αρχίζει και φαίνεται ο λογαριασμός σου λίγο πιο επαγγελματικό, μπορείς να βάλεις το swipe up στα stories σου στο Instagram, άρα αρχίζει και αλλάζει λίγο το παιχνίδι. Άρα είναι στα αλήθεια σημείο κλειδί για ανάπτυξη λογαριασμού το 10.000 followers στο Instagram. Είναι αρκετά σημαντικό. Και μετά αυτό, βέβαια όταν έχεις followers θα πρέπει να το μετατρέψεις σε κάτι, πρέπει να το αξιοποιήσεις επαγγελματικά. Πρέπει να προωθείς κάτι μέσα από το δικό σου λογαριασμό, αλλιώς δεν θα έχει νόημα. Και το τι μπορεί να προωθήσει κάποιος, αν δεν έχεις ιδέα το τι μπορείς να προωθήσεις από το δικό σου λογαριασμό, σίγουρα μπορεί να βρεις πάρα πολλές ιδέες. Έχω και στο κανάλι μου αρκετά βίντεο που σου λέω πώς να αξιοποιήσεις πώς να βγάλεις χρήματα είτε με affiliate marketing είτε προωθώντας διάφορα προϊόντα μέσω του ίντερνετ. Και εγώ προσωπικά βγάζω χρήματα και από YouTube και από Instagram και από Facebook και από οτιδήποτε υπάρχει και mail marketing όσο αφορά το κομμάτι του internet marketing. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάντα τρόποι, απλά πρέπει να κοιτάξεις. Τώρα πάμε να δούμε μέσα στο δικό μου το λογαριασμό στα analytics στατιστικά για το τι σημαίνουν αυτοί οι 35.000 followers. Πάμε στο insight και πάμε στο audience, πάμε να δούμε τους followers και τα στατιστικά. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ανα location, δηλαδή από ποιες χώρες είναι οι followers και βλέπεις πώς είναι από Ελλάδα, από Κύπρο, Αμερική, Ινδία, Γερμανία κτλ. Και άντρες, γυναίκες, φίλο, ηλικίες, βλέπεις ότι είναι από 25 έως και 44 χρονών, οι ηλικίες που με ακολουθούν στο Instagram. Αυτά εδώ λοιπόν είναι σημαντικά στοιχεία να ξέρεις τι followers έχεις και είναι τα πιο καλά στατιστικά να ξέρεις για την Ελλάδα, ας πούμε, να έχεις τους followers για Ελλάδα, να έχεις ανθρώπους ηλικίας από 25 έως 44, γιατί αυτό είναι το πιο ενεργό κοινό για να κάνει και αγορές, για να κάνει και κάποια δράση. Και okay, για γυναίκες άντρες αυτό εντάξει δεν έχει και πολύ σημασία, εξαρτάται και εκτός αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στόχευση. Για μένα είναι σχεδόν ίση, ας πούμε βλέπεις 51 με 49. Πάμε να δούμε και κάποια στατιστικά σε post. Πάμε να δούμε για παράδειγμα σε ένα post εδώ πέρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε αυτό το post έχω 629 like, 8 comments, 2 shares κτλ. Σε ένα προσωπικό post βλέπουμε πόσα profile visits. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ είναι το πόσο % engagement έχω από ανθρώπους που δεν με ακολουθούν. Το 29% λοιπόν λέει εδώ πέρα είναι από hashtags, είναι από ανθρώπους που δεν με ακολουθούν εμένα στο Instagram. Και από αυτό έχεις μετά έχεις website clicks, έχεις followers κτλ. Πάμε πιο κάτω σε άλλο site, σε άλλο post μάλλον. Πάμε σε αυτό εδώ. Βλέπεις 1260 like, comments, share,
saves εδώ πάνω, 62 save. Έχω και website clicks, έχω και followers. Αυτό το post προσέγγισε 23.000 άτομα, εμφανίστηκε 31.000 φορές και βλέπεις ότι το 55% από αυτούς δεν με ακολουθούσαν. Ένα 10 έως 25% αλληλεπιδράει με τα posts σου στο Instagram, είναι πάρα πολύ καλό. Και το υπόλοιπο θα πρέπει να το αποκτήσεις με τεχνικές marketing, δηλαδή πρέπει να αυξήσεις, να στοχεύσεις με τεχνικές marketing για να πάρεις. Okay. Και σε άλλα post, άμα πάμε εδώ πιο κάτω, θα δεις και άλλο post, 2151 likes, ok, followers, και αυτό βλέπεις ότι το συγκεκριμένο, το οποίο έφτασε μέχρι και 40.000 εμφανίσεις δωρεάν και προσέγγισε 33.000 άτομα, το 75% αυτού του κοινού λοιπόν ήταν ανθρώπους που δεν με ακολουθούσαν. Άρα λοιπόν μέσω όρου σε αυτό το post είχα 25% engagement από τους followers μου στο Instagram, και δεν γίνεται να έχεις πάντα από το 100%, αν έχεις μέχρι να 25% είσαι μια χαρά, είσαι πολύ καλά. Okay. Άρα λοιπόν, αλλά και το να προσεγγίσεις και από ανθρώπους που δεν σε ακολουθούν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εκεί χρειάζεται, όλο το θέμα είναι με τις τεχνικές, με hashtags και οτιδήποτε άλλο μπορείς να κάνεις για να προσελκύσεις κόσμο. Πήρε 6 μήνες λοιπόν για να φτάσω στους 10.000 followers. Πάμε να δούμε πώς το ξεκίνησα από τα πρώτα βήματα το λογαριασμό στο Instagram. Μπορείς ανά πάσα στιγμή να πας στο δικό μου το λογαριασμό και να δεις οποιοδήποτε post να δεις μέσα. Στην αρχή λοιπόν το ξεκίνησα και εγώ όπως οποιοδήποτε άλλος με κάποιες δικές του φωτογραφίες κτλ. Μόλις άρχισα λοιπόν και έκανα εκπαίδευση και είδα πώς πρέπει να χρησιμοποιήσω το Instagram, τότε ξεκίνησα με τα quote. Τότε ήταν πάρα πολύ διάσημο, πριν 3 χρόνια, πολύ της μόδας για να έχεις quote στο Instagram. Και τότε πήγαινε αρκετά καλά, ανέβαζα quote, άρχισα να αποκτώ followers, μου πήρε 6 μήνες ανεβάζοντας κάθε μέρα quotes. Και όχι μόνο quotes, και να κάνω followers και να κάνω το ένα και να... Τότε ήταν το της μόδας και το follow-unfollow, αλλά εδώ και 1,5 χρόνο δεν μπορείς να κάνεις πια γιατί σε μπλοκάρει και το Instagram. Και από αυτό λοιπόν στην αρχή έφτασα πρώτα τους 10.000. Αλλά πώς φτάνεις από τους 10 μετά στους 20 και στους 20, 30 και 35 και παραπάνω. Εκεί μετά χρειάζεται λοιπόν να γίνει προσωπική δουλειά. Αν έχεις ένα λογαριασμό το οποίο, όταν λέω προσωπική δουλειά, να χτίσεις ένα λογαριασμό. Έτσι. Το Instagram είναι ένα κανάλι επικοινωνίας το οποίο πρέπει να ανεβάσεις περιεχόμενο. Δεν γίνεται απλά να έχεις ένα λογαριασμό να ανεβάσεις κάποια στιγμή που και που κανένα story, κανένα post και να περιμένεις ότι θα φτάσεις στους χιλιάδες followers. Δεν γίνεται. Σίγουρα 2-3 χιλιάδες followers στην αρχή μπορείς να τους αποκτήσεις ακόμα και κάνοντας follow κάποιους ανθρώπους και κάποιοι θα σε κάνουν σε ένα follow back. Αλλά έχει limits το Instagram. Είτε στο πώς μπορείς να κάνεις το μήνα, είτε στο πώς μπορείς να κάνεις συνολικά. Και δεν δουλεύει για αυτή τη τεχνική το follow and follow. Ήτανε κάποια στιγμή στο παρελθόν. Πλέον πρέπει να γίνει σοβαρή δουλειά με marketing και με περιεχόμενο. Πρέπει να χτίσεις, πρέπει να επιλέξεις ένα account, να δεις τι θες να βάλεις μια ταυτότητα σε αυτό το account και να έχει να κάνει. Με travel, με sports, με fitness, με marketing, με την επωνυμία της επιχείρησής σου, με την προσωπική σου επωνυμία. Στην αρχή το είχα ανεβάσει και είχα άλλο όνομα, δεν είχα το Γιάννης Ανδρέου αυτό που βλέπεις. Είχα motivator κάτι, δεν θυμάμαι, ξεχάσει. Αλλά μετά λοιπόν λέω δεν θέλω να έχω αυτή την επωνυμία, το άλλαξα σε προσωπικό. Με ενδιαφέρε να έχω personal branding, μιας και έχω και άλλα account, είτε στο Instagram είτε σε άλλα social media που είναι... που έχω άλλη υπονομία, ας πούμε, έχω άλλο για την επιχείρησή μου, έχω άλλο για το ένα, άλλο για το άλλο, άλλο για την ακαδημία μου. Αυτό λοιπόν επέλεξα να το έχω μόνο personal. Άρα λοιπόν, αφού είναι personal, είπα να κάνω να ανεβάσω προσωπικές φωτογραφίες. Άρα λοιπόν να το γυρίσω σε προσωπικές φωτογραφίες, κάποια quotes. Μετά, ακόμα και σήμερα είναι αρκετά της μόδας και έχουν πολύ καλό engagement οι φωτογραφίες με τα travel. Έχουν με διάφορα ωραία μέρη, ας πούμε, ανεβάσεις, έχουν πάρα πολύ καλό engagement. Άρχισα λοιπόν να ανεβάζω τέτοια στο Instagram. Είχαν και έχουν ακόμα πολύ καλό engagement. Δηλαδή έχω από, όπως είναι στα στατιστικά, έχω πάρα πολύ καλό engagement στα βίντεο και followers από αυτό. Άρα λοιπόν, και άρχισα μετά να το αλλάζω. Έχω αλλάξει, έχω σβήσει πάρα πολλά post, έχω αλλάξει post, έχω ανεβάζω κάποιες φορές πώς που είναι επίκαιρα, ας πούμε, που έχουν να κάνουν αυτή την περίοδο και παίρνω followers ή παίρνω engagement από αυτό και
Γενικώς έχει να κάνει με το να ανεβάσει, να κοινωνήσει προς τα εκεί. Και όσο περνάει ο χρόνος, λοιπόν, όσο περνάνε μέρες, μήνες και χρόνια κτλ., ελπίζω να μην είναι πολλά χρόνια που θα σου πάει να φτάσει το 10.000, αρχίζουν και κάποιοι θα σε βγάλουν από follower και κάποιοι άλλοι θα γίνουν θαυμαστέ σου. Θα γίνουν θαυμαστέ σου όπου ό,τι και να ανεβάσει στο δικό σου το Instagram, αυτοί θα κάνουν like, θα κάνουν comment, θα είναι εκεί πιστοί. Και αυτό αρχίζει και χτίζεται. Και πραγματικά αρχίζει και αποκτά fans. Άμα σου δείξω τα μηνύματα μου, έχω άτομα το οποίο βλέπει, άμα δω τα μηνύματα, α πούμε, είναι μια σειρά από πάρα πολλά μηνύματα με καρδούλε και τέτοια που με ακολουθούν, α πούμε. Και γίνεται όσο το χτίζει. Αλλά θέλει δημιουργία, πρέπει να ανεβάσει. Και μην κοιτάς που ας πούμε έχω πολλές φωτογραφίες με κοστούμι και γραβάτα κτλ. Αυτό σημαίνει λόγω σεμιναρίων και λόγω της δουλειάς μου. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχεις μόνο αυτά ας πούμε, για να κάνεις ένα Instagram account. Όχι, πρέπει να έχεις, είτε αν θέλεις να πάρεις ένα branding είτε την επιχείρηση, πρέπει να έχεις περιεχόμενο, να έχεις καλό περιεχόμενο που να ενδιαφέρει κάποιον. Δηλαδή πρέπει να βάζεις τον εαυτό σου στη θέση αυτού που βλέπει το δικό σου λογαριασμό. Το θέλω αυτό, θα μ' άρεσε αυτό να το βλέπω κι εγώ. Και να χτίσεις αυτό, να χτίσεις και να χτίσεις κάθε μέρα. Αυτό είναι καθημερινή δουλειά. Δεν είναι κάτι το οποίο κάνεις κάποια στιγμή, που και που. Δεν. Πρέπει να ασχοληθείς σοβαρά για να. Σοβαρά με την έννοια ότι ασχολείσαι αρκετά για να ανεβάσεις. Και πρέπει να. Και δεν είναι μόνο μία ή δύο τεχνικές που θα απογειώσουν τις πωλήσεις. Αν και τους followers. Αν και θα σου δείξω μία στο τέλος, μία τεχνική που χρησιμοποιούν οι διάσημοι και εκτοξεύει τα. Τους followers στους δικούς του λογαριασμούς, αλλά είναι μια σειρά, όπως και να έχει, πάντα είναι μια σειρά από τεχνικές οι οποίες ακολουθείς και έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Και έχοντας Instagram followers, λοιπόν, κάποια στιγμή ήμουν Θεσσαλονίκη και με σταμάτησε μια κοπέλα στον δρόμο να μου μιλάει, να μου λέει Instagram και λέω τι συμβαίνει και μου λέει ότι με ξέρει από Instagram και βάλαμε και μια φωτογραφία. Και τυχαίνει λοιπόν, θα τύχει λοιπόν, όντως, αν αρχίσεις και γίνεις διάσημος μέσω του Instagram, να σε σταματάει κόσμος στον δρόμο και να γίνει συγκεκριμένη εδώ, που θα σε ξέρει από το Instagram. Μετά εδώ έδωσα ένα σεμινάριο με τους συνεργάτες μου στο ΙΕΚ Α για το Instagram και τα social media. Και βλέπεις, πριν το τελευταίο χρόνο, ας πούμε, όχι πριν το τελευταίο χρόνο, το τελευταίο χρόνο, με αυτές τις φωτογραφίες που βλέπεις και διάφορα άλλα, έχω αρκετά καλό engagement. Ανεβάζω τα βιβλία μου κάποιες φορές, ανεβάζω την πρόθεση, ας πούμε τι κάνω, μπορεί να μην τη βλέπεις πάρα πολύ από το προφίλ μου, από τα post μου, δηλαδή δεν έχω πολλά post που να προωθώ προϊόντα, ήδη ανεβάζω κάτι, προωθώ, διαφημίζω κάτι και μετά το βγάζω και πιο πολύ μέσα από τα story και post φυσικά, αλλά πολύ και από τα story. Και είναι λοιπόν ένα σύνολο πραγμάτων από post, story, highlights, hashtags, content. Αν μπορείς να ανεβάσεις βίντεο το οποίο να δίνεις τύψη για κάτι, είναι πάρα μα πάρα πολύ καλό. Αν μπορείς να ανεβάσεις, ας πούμε, η Δέσποινα Γαβαλά, είναι μια φίλη μου, η οποία άρχισε να ανεβάζει τελευταία, να γράφω σωστά το όνομά της, να ανεβάζει tips για make-up και γυμναστική κτλ. Και από το μηδέν, λοιπόν, βλέπεις, έχει ανεβάσει πολλές φωτογραφίες. Από το 0 έφτασε 4.500 followers. Και θυμάμαι πριν 2 εβδομάδες ήταν 3.500 followers. Wow. Και είναι αυτό εδώ που βλέπεις, αυτό εδώ που βλέπεις είναι το καλύτερο παράδειγμα της Δέσποινας που ανεβάζει συνέχεια content. Ανεβάζει συνέχεια content. Okay. Άρα λοιπόν υπάρχει μια σειρά από πράγματα που πρέπει να κάνει κάποιος. Δυστυχώς δεν μπορώ να σου πω πάρα πολλά σε αυτό το βίντεο, αλλά σε γενικές γραμμές, λοιπόν, αυτές είναι οι τεχνικές. Πρέπει να φτιάξει ένα προφίλ το οποίο να έχει καλή φωτογραφία στο προφίλ μπροστά, να είναι ελκυστική, να είναι ωραία, να τραβάει τον κόσμο. Όχι απαραίτητα κοστούμι και γραβάτα όπως εγώ. Βιογραφικό εδώ με λέξεις κοιλιά που να αντιστοιχούν στο δικό σου το niche, στο δικό σου το αντικείμενο το οποίο έχεις επιλέξει και να αρχίσει λοιπόν να εφαρμόσει όλες τις τεχνικές για να φτάσει σε αυτό το νούμερο ή σε οποιοδήποτε νούμερο και να εξελιχθεί. Και αυτό που κάνουν οι διάσημοι λοιπόν και έχουν αποκτήσει χιλιάδες followers, χιλιάδες, εκατομμύρια followers,
Το 80% λοιπόν της επιτυχίας τους δεν οφείλεται στο ότι είναι διάσημοι ήδη έτσι κι αλλιώς για το Instagram, αλλά οφείλεται στο marketing που κάνουν. Και το καλύτερο marketing που κάνουν είναι πέρα του ότι αναβάζουν content και αυτοί, δηλαδή βλέπεις περιεχόμενο. Και έχω επιλέξει τυχαία τη φορέα, γιατί υπάρχει και φορέα και μεναγάκι που έχει φτάσει 1 εκατομμύριο και. Αυτό λοιπόν, μπορεί να δεις και άλλους followers που να μην έχουν πάνω από 200.000, που είναι πολύ γνωστοί. Αυτό που έχουν κάνει λοιπόν είναι ότι δημιουργούν, αυτοί που διαχειρίζονται τους λογαριασμούς τους, δημιουργούν λογαριασμούς fake, fan λογαριασμούς. Δηλαδή, άμα πας κάτω στα comments που ρέας ή της μεναγάκης, θα δεις πάρα πολλούς λογαριασμούς που είναι fake, λέει εδώ, self-ego, που είναι fake λογαριασμός, φορέρα.πάφος. Κάποιοι λογαριασμοί είναι όντως πραγματικοί, αλλά οι περισσότεροι δεν είναι και είναι με σκοπό να αλληλεπιδράσουν με ένα post, γιατί όσο περισσότερο engagement έχεις σε ένα post, τόσο πιο πολύ αυτό το post μετά θα πάρει και θα πάει ψηλά και θα προσεγγίσει και άτομα που δεν σ' ακολουθούν. Και αυτοί ξέρουν να το κάνουν πάρα πολύ καλά, βομβαρδίζουν ένα post με το που ανεβεί με 50-100-200 comment και αυτό φεύγει με τη μία, πάει ψηλά και εμφανίζεται σε όλο το Instagram. Και αυτή λοιπόν, αλλά είναι μια τεχνική η οποία δεν μπορεί να την κάνει εύκολα, γιατί θέλει απαιτεί χρόνο, οργάνωση, κάποιο να ασχολείται μόνο με αυτό κάθε μέρα. Αν κάποιο όμω θέλει να επενδύσει, θέλει να το αξιοποιήσει αυτό, μπορεί να το κάνει. Αυτά λοιπόν και όλε οι τεχνικέ με τα hashtags που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το 99% δεν ξέρουν πώ να χρησιμοποιήσουν τα hashtags στο Instagram. Δεν έχουν, άμα δει στα στατιστικά σου, θα δει ότι δεν έχει αποτελέσματα, δεν έχει μέχρι και 75% από ανθρώπους που δεν σε ακολουθούν. Για όλα αυτά λοιπόν χρειάζεσαι να δεις λεπτομέρειες βήμα προς βήμα, εκπαίδευση, καθοδήγηση και να εφαρμόσεις όλα αυτά. Για αυτά λοιπόν έχω ετοιμάσει την Ακαδημία μου, που έχω και άλλα μαθήματα για social media και internet marketing, ένα ολοκληρωμένο μάθημα για το Instagram που δείχνουν όλες αυτές τις τεχνικές στην πράξη μία προς μία. Ένα μάθημα 6 ώρων με 47 βίντεο που σε παίρνω από το χεράκι από το 0, βήμα προς βήμα λοιπόν. Και μπορείς μετά από αυτό να πετύχεις να φτάσεις σε υψηλά αποτελέσματα και άμεσα από την πρώτη μέρα μπορείς να έχεις από την πρώτη μέρα πάνω από 100 followers ξεκινώντας την εκπαίδευση, από την πρώτη μέρα κιόλας. Αυτό μάθημα είναι αυτή τη στιγμή σε προσφορά, δεν ξέρω σε τι τιμή θα είναι στο μέλλον που θα ξαναδείς αυτό το βίντεο. Μπορεί να ξεκινήσεις άμεσα, θα το βρεις είτε στην Ακαδημία μου είτε κάτω από αυτό το βίντεο θα έχεις κάποιο link να ξεκινήσεις και να έχεις άμεσα αποτέλεσμα.